ανθρώπων τέχνη. Ξεκινήσαμε σε μια προσπάθεια να βάλουμε το πρώτο λιθαράκι προκειμένου οι άνθρωποι που δημιουργούν τέχνη στα νησιά μας, οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών μας, να αποτελέσουν μέρος της πολύτιμης ταυτότητάς μας. Στα περιφέρεια κάνουμε ένα μικρό βήμα. Ξέρουμε ότι δεν θα σώσουμε από τη βαρβαρότητα, αλλά τουλάχιστον θα προσφέρουμε με τον Δήμο τον Ευδελιώδη, με τον Ευρυπίδη και τους Σικέτιδες ένα έναυσμα για να μπορέσουμε αύριο να είμαστε καλύτερα και να σκεπτόμαστε καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πω και εγώ ότι μακάρι να ο καλλιτεχνικός θεσμός αυτός να καθιερωθεί και να γίνει ένας διάβλος επικοινωνίας και να βοηθήσει στη μάθηση της επόμενης γενιάς. Μακάρι. Και να εμπλουτιστεί και με άλλους, εκτός από τη μουσική και με άλλες τέχνες. Αισθάνομαι πολύ μεγάλη συγκίνηση, γιατί είναι μια τιμή που σπάνια αποδόθηκε με τόση απλότητα μέσα από την καρδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δεμέλη. Μου δίνετε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη σε αυτό που κάνω, το οποίο το κάνω βέβαια επειδή με ευχαριστεί. Είναι κάτι ιδιοτέλεσ, θα έλεγα. Και δεν πρόκειται να ξεφύγω από αυτό. Είμαι ήδη 69 ετών και έχω βρει το δρόμο και είναι ένας ασφαλής δρόμος για να μπορεί να δίνει αυτό που εγώ αισθάνομαι προσωπικά και που νομίζω ότι ταιριάζει σε όλους μας, ο ενθουσιασμός δηλαδή. Να μην θέλουμε τίποτα περισσότερο από αυτό που έχουμε. Εάν το καταφέρουμε αυτό, είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι. Όποιος θέλει κάτι περισσότερο, όπως λέει και ο Ευρυπίδης, μπορεί να πέσει πολύ μεγάλα λάθη, γιατί κάνει αυτό που λέγεται ύβρις, δηλαδή σπάει τις αρμονικές, οι οποίες συνδέουν, ας πούμε, τους ανθρώπους, όπως και συνδέουν όλα τα αστέρια μεταξύ τους και βρίσκονται σε μια αρμονία. Και γίνεται κάτι κακό. Λοιπόν, το έργο αυτό πράγματι έχει όλα αυτά τα στοιχεία, τα είπαμε. Σας ευχαριστώ όλους προσωπικά έναν ένα, τους εκλεκτούς, τους φίλους και τα λοιπά. Και αποχωρώ για να ξεκινήσει η παράσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν στην αρχή που ενώσανε πολλές πόλεις μαζί σας σε συμμαχία, αλλά μετά θρηνήσατε ανθρώπινες απώλειες. Τα ανταπέδωσε, έδωσες έτσι τις κόρες σου, σε δυο άγρια θηρία. Ναι, εξέλαβα τη διαμάχη τους, σαν μάχη θηρίων. Ήρθαν λοιπόν αυτοί, μόνοι τους, στο Άργος. Όμως για ποιο λόγο την εγκατέλειψαν την πατρίδα τους, τη Θήβα? Ο Τιδέας, γιατί σκότωσε εκεί. Ενώ μέρος της πατρικής περιουσίας πανήκε στον γαμπρό του, τον Πολυνίκη, τον διωγμένο από τη Θήβα γιο του Ιδίποτα. Αυτούς, νεκρούς πια, που σκοτωθήκανε από λόγιες, θέλουν σε τάφους να θάψουν. Γριές γυναίκες, δίχως συμπόνια. Μη το κάνεις, παιδί μου.